που έχει 400.000 συμβοηθούντα μέλη των οικογενειών μας που δουλεύουν στις επιχειρήσεις εστίασης και αναπτυχής. Όλα αυτά τα χρόνια και πριν ακόμα από τα μνημόνια, καμία κυβέρνηση της χώρας δεν είδε αυτό το κλάδο ως κλάδο που στηρίζει την εργασία, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκεί που έχουμε το μεγάλο πρόβλημα και είναι η νεανική ανεργία και σήμερα είναι διπλάσια της μέσης ανεργίας, ο κλάδος αυτός ήταν που απασχολούσε πρωτογενή ανεργία. Όλοι, λίγο πολύ έχουμε περάσει από ένα εστιατόριο, από ένα καφέ, από μια πιτσαρία, από μια ψυσταριά ή έχουμε ενισχύσει το εισόδημα της οικογένειάς μας. Και τα προβλήματα παραμένουν παρά τα 8 χρόνια θυσιών του ελληνικού λαού. Παρά τις όποιες προσπάθειες έχει κάνει αυτός ο λαός και η επιχειρηματική κοινότητα της χώρας για να βγάλει το αδιέξοδο από το αδιέξοδο αυτή τη χώρα, τα αποτελέσματα είναι αμυδρά. Βελτιώνονται οι μακροοικονομικοί δείκτες, αλλά αυτό δεν έχει ουσιαστικό αντίκρισμα στην πραγματική οικονομία, στις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης και τον άλλο κλάδο που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ. Και είναι τα μεγάλα προβλήματα που πρέπει να λύσουν τα πολιτικά κόμματα και η κυβέρνηση, μια και βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μια προεκλογική περίοδο που η επιχειρηματικότητα δεν αναζητά την όξυνση, αναζητά τη συνένεση για να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Γιατί τα προβλήματα και οι θυσίες του ελληνικού λαού δεν έχουν χρώμα. Έχουν κοινό πόνο, κοινή αγωνία για το μέλλον του τόπου, για να δώσουμε ελπίδα στην επόμενη γενιά. Γιατί αν δεν δώσουμε ελπίδα στην επόμενη γενιά, έχουμε χάσει την ελπίδα σαν έθνος. Και τα προβλήματα παραμένουν. Υπερφορολόγηση, υπερχρέωση, χρηματοδότηση και βέβαια τα κλαδικά μας προβλήματα που είναι τεράστια. 24% στην εστίαση, έναν κλάδο εντάσσεως εργασίας, έναν κλάδο ο οποίος προάγει το τουριστικό προϊόν μέσα από τη γαστρονομία, που είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για τον τουρισμό της χώρας. Και ανταυτού τιμωρείται και τιμωρείται σκληρά. Δεν διπλασιάστηκε ο ΦΠΑ στην εστίαση. Ο ΦΠΑ δεν είναι 10 ή 11% πάνω. Είναι 95% η αύξηση που υποστήκαμε. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε με αριθμούς, πρέπει να μιλήσουμε, γιατί και το 11 που επιχειρήθηκε με το μεσοπρόθεσμο η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση, εγγράψαν στον προϋπολογισμό 800 εκατομμύρια. Εισπράξαν 150. Όταν το 2013 επανήλθε ο ΦΠΑ στο χαμηλό συντελεστή, τότε είχαμε διπλασιασμό, υπερδιπλασιασμό της απόδοσης του ΦΠΑ. Και βέβαια, ο κλάδος ο δικός μας είναι ένας κλάδος ο οποίος δίνει δουλειά, όπως σας είπα, σε χιλιάδες εργαζόμενους. Και θέλουμε εργαζόμενους που να μείγονται σωστά, γιατί φτωχός εργαζόμενος είναι φτωχή επιχειρηματικότητα. Δεν υπάρχει μέλλον στον τόπο με μισθούς πείνας. Και παρόλο που δόθηκε μια αύξηση στον κατώτατο μισθό της τάξης του 11% περίπου, όχι με απόφαση των εθνικών κοινωνικών εταίρων, αλλά ως εργαλείο της κυβέρνησης. Και αυτό πρέπει να το πάρουν πίσω. Ο κατώτατος μισθός είναι στα χέρια των κοινωνικών εταίρων. Είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεν μπορούμε να λέμε αυτά που μας συμφέρουν ως ευρωπαϊκά κεκτημένα και αυτά που δεν μας συμφέρουν να τα κάνουμε γαργάρα. Λοιπόν, αύξηση 11%, η οποία δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Γιατί ήδη έχουμε ψηφίσει τη μείωση του αφορολόγητου από το 20 στα 5.600 έναντι 8.600 που είναι σήμερα, που σημαίνει το χιλιάρικο περίπου κατά μέσο όρο που είναι η αύξηση ετησίως θα εξανεμιστεί σε φόρους και κόστος για τις επιχειρήσεις. Και εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στην αύξηση, αλλά θέλουμε μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Αυτό που είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένως και ο συνάδελφος πρόεδρος, ότι στην Ελλάδα έχει φτάσει το 47%. Και είναι ο μεγαλύτερο μη μισθολογικό κόστος στην Ευρώπη. Και με μηδενικές αντίστοιχες υπηρεσίες από την πλευρά της πολιτείας. Είτε από την πλευρά της κοινωνικής πολιτικής,
είτε από δημόσιες δαπάνες για το σύνολο του ελληνικού λαού. Και βέβαια τα προβλήματα τα δικά μας δεν σταματάνε μόνο στο 24% στους τελεστές φορολόγησης. Δεν σταματάνε στο μη μισθολογικό κόστος. Έχουμε να αντιπαλέψουμε τα μεγάλα συμφέροντα που ακούει στη λέξη πνευματικά δικαιώματα. Και ήρθε αυτή η κυβέρνηση να ενισχύσει παραπάνω τις εταιρείες, τους οργανισμούς διαχείρισης συλλογικών δικαιωμάτων και να εκτοξεύσει το κόστος για τις επιχειρήσεις στο υπερδιπλάσιο. Και έχουμε και χιλιάδες άλλα προβλήματα. Και δεν μιλάω για το Δήμο Πατέρων, αλλά μπορώ να μιλάω για πολλούς Δήμους στη χώρα. Όταν αύξησαν τις ζούσεις της κρίσης υπερβολικά τα δημοτικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους, τα τέλη καταλήψεως πεζοδρομίων και πλατιών. Όλα αυτές όμως είναι συνεισφορές του κλάδου της εστίασης στην πραγματική οικονομία, στην τοπική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Παίρνω ένα μήνυμα από εσάς και δύναμη για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία σε όλη την Ελλάδα. Αύριο θα είμαι στην Αμφιλοχία, μεθαύριο στην Κατερίνη, στην Κοζάνη και στην Πλεονεμαίδα μέσα στη βδομάδα και θα μεταφέρω αυτό το ηχηρό μήνυμα, το μήνυμα της Πάτρας, που ξεσηκώθηκε επιτέλους ένας κλάδος, είναι κλάδος δημιουργίας για τον τόπο και για την εθνική οικονομία. Καλή επιτυχία στους αγώνες.